είναι ίσως μια από τις λιγότερο γνωστές ιστορίες για το 1821 και την Επανάσταση, που αποτυπώνει τη φρίκη των πολεμικών σειράξεων από τη μια και τη σπουδαιότητα της ουσιαστικής στήριξης όταν αυτή διατίθεται απλόχερα. Τα ορφανά του 1921, τα παιδιά που έμειναν χωρίς οικογένειες και υιοθετήθηκαν από Αμερικανούς φιλέλληνες, είναι μία ακόμη ιστορία πόνου που αναδείχθηκε στην εκπομπή Αντιθέσεις με αφορμή την 25η Μαρτίου. Ο Σοφοκλής, ένα τεράστιο όνομα, ο πρώην καθηγητής ελληνικών στο Χάρβαρντ, ο Συριάννης, και αυτός από τα ψαρά, οι Κολβοκορέσιδες, ένας εκ των οποίων έγινε ναύαρχος στο Αμερικάνικο ναυτικό, και όλοι αυτοί τώρα έχουν μεγάλες οικογένειες και κρατάνε και τα ονόματά τους. Μία από τις ιστορίες που έμειναν στον χρόνο ήταν αυτή της γαρουφαλιάς Νιχάλμπεϊ από τα ψαρά, όπου έμεινε ορφανή 7 ετών και βρέθηκε να πωλείται ως σκλάβα στη Σμύρνη. Εκεί όπου την αγόρασε και την υιοθέτησε ένας Αμερικανός φιλέλληνας. Η γαρουφαλιά στα 13 της χρόνια πέθανε στην Αμερική από φυματίωση μετά τις κακουχίες που είχε ζήσει, όμως ελάχιστοι γνωρίζουν πως η ιστορία της έγινε διάσημη, η ίδια ταυτίστηκε με τον αγώνα των Νέγρων, ενώ έγινε και μούσα ποιημάτων. Η μικρή αυτή έγινε ήδη σύμβολο, έγινε πασίγνωστη η ιστορία της. Μάλιστα τη ζωγράφιζαν και προσπαθώ να βρω αυτό το πίνακα. Έχω διαβάσει ότι υπήρχε ένας πίνακας που ήταν ένα μαύρο παιδάκι με τη γαρυφαλιά μας. Ως σύμβολα της ελευθερίας εκείνη την εποχή, τα μικρά, διότι πάλευαν μέχρι προσφάτως οι African Americans που λέμε, οι μαύροι της Αμερικής, να βρουν και αυτή την ελευθερία τους. Οπότε τα είχαν μαζί. Μετά από τις κακουχίες η μικρή αυτή πέθανε από φυματίωση. Ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2, Δημήτρης Ζησόπουλος, μιλώντας στις Αντιθέσεις, εξήγησε γιατί τα ορφανά του 1921 αποτελούν μια από τις πιο ευαίσθητες ιστορίες του αγώνα των Ελλήνων, ενώ με συγκίνηση ο συνθέτης που μελοποίησε το ποίημα που γράφτηκε για τη γαρουφαλιά, εξηγεί πως το κορίτσι αυτό έγινε σύμβολο ελευθερίας. Είναι μεγάλη μας τιμή για τη μικρή γαρουφαλιά, γιατί έγινε σύμβολο ελευθερίας. Κρατάω το ότι μπήκαμε σε χωράφια άγνωστο πεδίο. Μάθαμε πράγματα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο να τα μάθω με άλλο τρόπο, με την κλασική μελέτη. Και ήμουν πολύ τυχερός που βρέθηκα μπροστά σε ένα τέτοιο υλικό. Ας πούμε, αν σας πω την λέξη Ουασιγκτονιάδα, σας λέει κάτι? Πολύ δύσκολο να λέει στο μέσο Έλληνα το γεγονός ότι ο φιλέλληνας, ο Σάμουελ Γκρίγκλι Χάου, έφτιαξε ένα χωριό εκεί στον Ισθμό και μάθανε τους ανθρώπους να καλλιεργούν, έφερε σπόρους, έφερε διάφορα υλικά και τους μάθανε να καλλιεργούν για να μην πεθάνουν από την πείνα. Η Επανάσταση του 1821 με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, υπήρξε η αρχή μιας εποχής που όμως άφησε και ανεκπλήρωτα προτάγματα. Εάν διαβάζαμε προσεκτικά τους ανθρώπους του 19ου αιώνα, που τα ξέραν καλύτερα από εμάς γιατί τα ζήσανε, ο Τρικούπης αναφέρει ότι στη Γαλλική Επανάσταση, η Ελληνική διαφέρει από τη Γαλλική, γιατί η Γαλλική κληρονόμησε κράτος. Κληρονόμησε ένα φορολογικό σύστημα, κληρονόμησε στρατό, κληρονόμησε όλα όσα το παλαιό καθεστώς είχε φτιάξει στη Γαλλία. Η Ελλάδα δεν κληρονόμησε τίποτα. Χρειάστηκε να τα φτιάξει από την αρχή. Άρα λοιπόν ο Καποδίστριας, με τη δολοφονία του Καποδίστρια, συντελεί στην αποτυχία αυτού του συγκερασμού των δύο διαφορετικών, θα λέγαμε, πολιτικών προτασμάτων.